Οι γονείς του 27χρονου Νίκου ζητούν δικαίωση για τον άδικο, όπως λένε, θάνατο του γιού τους έπειτα από εγχείρηση θυρεοειδούς και καταγγέλουν πως υπήρξε ιατρική αμέλεια και πλήθος λαθών. Ο 27χρονος λάτρευε το σχέδιο. Είχε πάρει το πτυχίο του από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδιασμού Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και είχε αρχίσει να εργάζεται στην Αθήνα. Πριν από λίγους μήνες υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία. Ο Νίκος έπρεπε να υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης θυροειδούς και καθαρισμού λεμφαδένων. Μπήκε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και ενώ οι γονείς του είχαν τη διαβεβαίωση ότι όλα είχαν πάει καλά, ο νεαρός έχασε τη ζωή του από εσωτερική αιμορραγία, όπως διαπιστώθηκε στην έκθεση του Τεχνικού Συμβούλου της οικογένειας. Ο πατέρας του 27χρονου Νίκου, Άρης Γκάτσης, περιγράφει στην εκπομπή μας και το Στρατή Λιμνιό τη σωρία λαθών που έγιναν από την πλευρά του νοσοκομείου και, όπως λέει, ζητά την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται για το θάνατο του παιδιού του. Σαν σήμερα, 3 Νοεμβρίου, είχε μπει στο χειρουργείο και έφυγε. Και είναι 5 μήνες χωρίς τον μονάκριβο. Ένα γιο είχα, τον οποίο βέβαια δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να αισθανθώ ότι έχει φύγει. Το νιώθω πάνω μου, τα ρούχα που φοράω είναι δικά του. Έγιναν τόσο βιαστικά, τόσο γρήγορα όλα, που δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω. Είμαι φυσικός, αλλά πάντα το μεράκι μου και το ταλέντο μου ήταν το σχέδιο. Αυτό πήρε ο γιος μου. Είναι απίστευτο αυτό που λες, έτσι. Ναι. Αυτό που ήταν δικό σου όνειρο, το ακολούθησε. Το ακολούθησε ο γιος μου. Καταλαβαίνετε, ζούσα κι εγώ τα όνειρά του. Ρε μου λέει, ξέρεις, μου είπαν, λέει, την Παρασκευή κάνω χειρουργείο. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα, τόσο γρήγορα. Ναι, λέει, μου είπαν ότι είναι καρκίνος του θυροειδούς και πρέπει να γίνει χειρουργείο. Έφυγε ο γιατρός, τι έκανε δεν κατάλαβα, αλλά γιατί δεν άφησε έστω μια εντολή στην νοσηλεύτρια να της πει ποιες είναι οι επιπτώσεις και τι να προσέξει. Ποιος είναι ο κύριος ένοχος, και αυτά θέλω να βρω. Και όσοι φταίξανε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ένα ήσυχο, χαμογελαστό παιδί 27 χρονών, με όνειρα. Ό,τι και να είχε, θα έπρεπε να μας ενημερώσουν. Τον αγαπούσαν και τον αγαπάνε όλοι. Την αγάπη αυτή την παίρνω εγώ τώρα. Συνεχίζω να την παίρνω από τους φίλους του. Ο φίλος του με λέει πατέρα. Δεν ξέρω. Κύριε Αριστίδη, σας ακούσαμε εδώ στο Στρατή Λιμνιό, έτσι, σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Αλλά εσείς επομιστήκατε και το κομμάτι ότι τον είδατε μετά το χειρουργείο. Είπε ότι ένιωθε μια δύσπνοια και 3 ώρες μετά κατέληξε, ενώ η νοσοκόμα σας είπε ότι όλα πηγαίνουν καλά. Προφανώς η νοσοκόμα δεν πρέπει να είχε ενημέρωση από τον γιατρό. Νόμιζε ότι ήταν μια απλή περίπτωση. Εγώ αυτό υποθέτω. Δεν έχω καμία ενημέρωση. Μόνο από αυτό που έγραψε στον ιατρικό φάκελο και είχε από το ιστορικό που είχε στο θάλαμο στον οποίο ήταν ο γιος μου, πίστευε ότι είναι άλλη μια περίπτωση που θα φύγει σε μια μέρα. Και το ίδιο μου είπε και εμένα. Μου είπε ότι από αύριο θα μπορεί να βγαίνει έξω και θα μπορείς να τον βλέπεις. Γιατί στη συγκεκριμένη πτέρυγα απογορευόταν να μπει ο οποιοσδήποτε. Εμένα μετά από αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κουδούνι που είχαν στην είσοδο, μ' άφησε να μπω πάλι με το φόβο ότι μπορεί, αν το μάθουν, να την τιμωρήσουν. Δεν θέλω να τιμωρηθεί. Ήταν το καλύτερο που μου έκανε.